Μέχρι την Παρασκευή θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν αιτήσεις για διανομή τροφίμων μέσω του σχετικού προγράμματος στους φορείς που συμμετέχουν, όπως έγινε γνωστό από το Σύλλογο Τριτέκνων μετά από συντονισμένες προσπάθειες της ΟΠΟΤΕ με αποστολή εγγράφου αιτήματος και τηλεφωνική επικοινωνία με τους αρμοδίους στο Υπουργείο. Η Ομοσπονδία τους ενημερώθηκε από το Υπουργείο πως οι σύλλογοι μπορούν να παραλαμβάνουν αιτήσεις για το πρόγραμμα των δωρεάν τροφίμων έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Μέχρι την Τετάρτη στις 8 το βράδυ θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν αιτήσεις για υποψηφιότητα στις εκλογές για τη νέα νομαρχιακή επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στην Ξάνθη. Οι εκλογές που θα σημάνουν τη διαδοχή του μακροβιότερου γραμματέα της νομαρχιακής, του Αχιλλέα Τσαρτσάρα που αποχωρεί, θα γίνουν την Κυριακή 9 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Νατάσα. Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση της Νομαρχιακής αναφέρει: σύμφωνα με την απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την εκλογή οργάνων κινήματος και στο ΠΑΣΟΚ Ξάνθης. Οι εκλογικές διαδικασίες αφορούν τα όργανα πρώτον, Νομαρχιακών Επιτροπών, δεύτερον, Νομαρχιακών Επιτροπών Καταστατικού και Πιστοποίησης, τρίτον, Νομαρχιακών Επιτροπών Οικονομικού Ελέγχου, τέταρτον, Συντονιστικών Επιτροπών του ΔΟ. Όσοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητες για τα όργανα Νομαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις τους στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης έως Τετάρτη 5 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Οι υποψηφιότητες για τις συντονιστικές επιτροπές υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Οι εκλογές θα γίνουν την Κυριακή 9 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο ξενοδοχείο Νατάσα η νομαρχιακή καλεί τα μέλη του ΠΑΣΟΚ στην νομαρχιακή συνέλευση παρουσία κεντρικού στελέχους. Μία ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη δράση υλοποίησαν το Σάββατο σε ένα πολυσύχναστο σημείο οι ποδηλάτες και οι ποδηλάτισες του Πήγασου. Στην εκδήλωση που έγινε σε συνεργασία με το Ξάνθη Πρες και το κανάλι 6, τα μέλη του Πήγασου όλων των ηλικιών δοκίμασαν το σεβασμό των οδηγών στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Δαγκλή απέναντι στους ποδηλάτες, αλλά και τους πεζούς ή τα καρότσια. Έβαζαν τη ρόδα πάνω στη διάβαση και περίμεναν την αντίδραση των οδηγών απέναντί τους. Στο μεγαλύτερο ποσοστό, όπως ανέφεραν και οι εμπνευστές της δράσης, οι οδηγοί σταματούσαν στη διάβαση και έδιναν προτεραιότητα σε ποδήλατα και πεζούς που ήθελαν να περάσουν τον δρόμο. Λίγα μέτρα πιο κάτω, εθελοντές του Πήγασου περίμεναν με ένα λουλούδι και επιβράβευαν τους οδηγούς που είχαν σεβαστεί τη διάβαση. Η δράση στέφθηκε με επιτυχία, όπως εκτίμησαν μετά την ολοκλήρωσή της και συνοδευόμενοι από πολλά παιδιά, ο Γενικός Γραμματέας του Πήγασου Γιάννης Ζαφυριάδης, ο υπεύθυνος του αστικού τμήματος Δημήτρης Γκαγκαλίδης, ο αθλητής του συλλόγου Τούλης Τσακυρίδης, αλλά και η μικρή Στελίνα Σπανίδου που περνούσε τη διάβαση. Οι οδηγοί δέχτηκαν με μεγάλη ευχαρίστηση τα λουλούδια που τους επιβράβευσαν, ανεξάρτητα από την πίεση του Σαββάτου και τη ζέστη του καλοκαιρινού σαββατιάτικου πρωινού. Το πρωί του Σαββάτου 1 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση της Αιτζίαν με δρομολόγιο Αγία Πετρούπολη-Αλεξανδρούπολη. Η συγκεκριμένη αεροπορική σύνδεση είναι αποτέλεσμα της αδελφοποίησης των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σνοστομβή Μπορ της Ρωσίας, σε συνδυασμό με τη συντονισμένη προσπάθεια του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως και την ενεργό υποστήριξη του Συλλόγου Ρωσικό Σπίτι, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της ενίσχυσης του τουρισμού της περιοχής. Με την πρώτη πτήση αποβιβάστηκαν στην Αλεξανδρούπολη 150 Ρώσοι τουρίστες, μεταξύ των οποίων και ο διαχειριστής του Δήμου της αδελφοποιημένης πόλης Σοσνόβιη Μπορ, Βλάντισλαβ Γκολίγκοφ, ο διευθυντής του Οργανισμού Επιδοτούμενου Ιαματικού Αποκαταστατικού Τουρισμού της Αγίας Πετρούπολης Αλεξάνδρ Μπελαούσοφ και ο ιερέας της Εκκλησίας της Κεόμενης Βάτου Πατέρα Στέφανος. Στην πλειονότητά τους, οι επισκέπτες είναι οι οικογένειες, τα παιδιά των οποίων θα έχουν την ευκαιρία να φιλοξενηθούν στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Νέα υπόθεση πλαστών ενσύμων έρχεται να ταράξει την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης μετά το τελευταίο μαζικό κρούσμα πλαστών ενσύμων. Νέα υπόθεση πλαστών ενσύμων με σκοπό τη συνταξιοδότηση στην περιοχή της Ξάνθης έρχεται στο φως της δημοσιότητας.
σύμφωνα με δημοσίευμα της καθημερινής εφημερίδας «Εμπρός», πρώην εργαζόμενος της ΕΚ Εξάνθης και νυν συνταξιούχος, εντοπίστηκε με πλαστά ένσημα, με την αρμόδια επιτροπή να απορρίπτει τα ένσημά του και την υπόθεση να ακολουθεί πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα τα ένσημα αφαιρούνται από το χρόνο υπολογισμού για τη χορήγηση της σύνταξης. Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το περιστατικό δεν φαίνεται να είναι μεμονωμένο, καθώς παρουσιάζονται πληροφορίες που θέλουν και άλλα άτομα της ΕΚΕ να εντοπίζονται με το ίδιο παράπτωμα.